Εμείς στη Viusal, 30 χρόνια τώρα σαν μια οικογένεια, φέρνουμε στο τραπέζι σας τις παραδοσιακές μας γεύσεις με αγνά υλικά της ελληνικής γης. Viusal. Γεύσεις αξέχαστες. Κάτω από τη σκιά του, τα όνειρα μπερδεύτηκαν με τις γεύσεις και η απόλαυση πήρε θέση στο τραπέζι. Ταβέρνα ο Πλάτανος. Σε ένα δροσερό φυσικό περιβάλλον, απολαύστε τα πιο νόστιμα ψητά της ώρας και όχι μόνο. Όλη μέρα, κάθε μέρα, στη Μύκανη Καλαμπάκας. Ταβέρνα ο Πλάτανος. Είναι θέμα απόλαυσης. Στην καρδιά της Θεσσαλικής γης, αλέθουμε τα επιλεγμένα σιτηρά για το αλεύρι μας με την ίδια αγάπη από το 1949. Άλευρα Μήλων Γεωργανάδων. Αλεύρι από τον τόπο σου. Cosmetic Boutique Μανιατάκης Professional. Πώληση χονδρική λιανική σε επαγγελματικά προϊόντα κομμωτηρίου, μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητική σώματος. Εισαγωγές εξοπλισμού και ειδών κομμωτηρίου από τα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου και σε ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Μανιατάκης Professional. Θέμης Τρικαλιώτης. Ξεχωριστό ανδρικό ντύσιμο σε τιμές που εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε τσέπη. Ιδανικό συνδυασμό στυλ, ποιότητας και άνεσης σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές. Θέμης Τρικαλιώτης. Ιουλιέτα Σαδάμ 15. Τρίκαλα. Glamour. Γάμος, βάπτιση, διακόσμηση, προσκλητήρια, μπομπονιέρες γάμου βάπτισης, στολισμοί εκκλησιών και δεξιώσεων, ανθοδέσμες και στολισμοί αυτοκινήτων. Glamour. Στέφανα, λαμπάδες και είδη κουμπάρου. Ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης με τα πιο όμορφα βαπτιστικά ρούχα για τα μωρά σας. Glamour. Όθωνος 18 στην πλατεία του παλιού κτέλ Τρικάλων. Είσαι κτηνοτρόφος παραγωγός. Τα σφαγεία Λαμίας Τριαντάφυλλος Τσαδίμας υπό νέα διεύθυνση στηρίζουν την οικονομία του τόπου μας. Αγοράζουν αρνιά, πρόβατα, κατσίκια, μοσχάρια και σφάζουν στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην Αγία Παρασκευή Λαμίας με άμεση πληρωμή και προμήθεια σε κρεοπολία και εμπόρους σε όλη την Ελλάδα. Σφαγεία Λαμίας Τριαντάφυλλος Τσαδίμας. 40 χρόνια κοντά στον Έλληνα παραγωγό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-434-500. Μπίζιος. Εξοπλίστε την επιχείρηση ή το σπίτι σας με περισσότερους από 60.000 κωδικούς ετοιμοπαράδοτων προϊόντων στις εγκαταστάσεις μας ή στον χώρο σας μέσω του δικτύου διανομών μας. Εξοπλισμοί εστίασης Μπίζιος. Στο 7ο χιλιόμετρο Τρικάλων Λαρίσης. Και τώρα νέο κασενκάρι 4.000 τετραγωνικών μέτρων στο 4ο χιλιόμετρο Τρικάλων Καλαμπάκας. Κατάστημα ηλεκτρολογικού υλικού Λαφαζάνης. Με την μεγαλύτερη ποικιλία εισαγωγής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και φωτισμού. Κατάστημα ηλεκτρολογικού υλικού Λαφαζάνης. Ειδικό στο φωτισμό. Κονδύλι 21, Τρίκαλα. Μάρμαρα, γρανίτες, φυσικά πετρώματα, υλικά διακόσμησης, Αθανάσιος και Ευθύμιος Φαλτάκας. Ενεργειακές εστίες, εισαγωγές τζακιών των καλύτερων ευρωπαϊκών εργοστασίων. Μάρμαρο, Φαλτάκας. Έκτο χιλιόμετρο Τρικάλων Καλαμπάκας, Τρίκαλα. mountaintaste.gr. Το e-shop με τη μεγαλύτερη γκάμα τοπικών παραδοσιακών προϊόντων. mountaintaste.gr. Με ένα κλικ τα προϊόντα έρχονται στο σπίτι σας. Η εκπομπή που ακολουθεί περιέχει τοποθέτηση προϊόντων.
Καλησπέρα σας, γεια σας, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για ακόμη ένα κυριακάτικο μεσημέρι εδώ στην όμορφη μας κουζίνα, στο πλατό μας, για να σας δείξουμε και σήμερα, όπως κάνουμε κάθε φορά, νόστιμες, γευστικές, απολαυστικές, γρήγορες, εύκολες συνταγές και παραδοσιακές, αλλά και άλλες συνταγές, σαν αυτές που θα σας δείξουμε στο σημερινό επεισόδιο. Είμαι πολύ χαρούμενος, θέλω να σας πω που σας ξανασυναντώ, γιατί έχουμε έρθει με ωραία διάθεση, έχουμε έρθει με όλη μας την θετική ενέργεια να σας κρατήσουμε όμορφη παρέα, τηλεοπτικά και σαφώς να σας δείξουμε νόστιμες συνταγές. Λοιπόν, παιδιά, πώς είμαστε σήμερα? Τέλεια! Χαίρομαι γι' αυτό που είσαστε όλοι καλά. Αν είναι καλά η ομάδα μου, είμαι και εγώ καλά. Και θέλω να σας πω ότι σήμερα θα κάνουμε δύο εξαιρετικές συνταγές. Θα κάνουμε μία πεντανόστιμη πατατόπιτα. Ξέρετε, η πατατόπιτα ήθιστε να την κάνουμε κυρίως την νηστίσιμη περίοδο. Όμως, είναι μία πίτα που μπορείτε να την φτιάξετε όλο το χρόνο. Είναι εύκολη, γρήγορη, έχει πολύ λίγα υλικά και είναι και μία επιλογή πίτας που είναι πάρα πολύ γευστική. Ποιος μπορεί λοιπόν να αντισταθεί στην γεύση μίας πατάτας? Κανένας. Αυτό λοιπόν θα κάνουμε σήμερα. Και στο δεύτερο μέρος θα κάνουμε μπρουσκέτα με μπριάμ και φέτα. Παιδιά, είναι και αυτή η συνταγή πάρα πολύ ωραία. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, σήμερα έχουμε πολλά να σας δείξουμε. Κωνσταντίνε, τώρα τι ώρα είναι, τι κάνουμε αυτή τη στιγμή πάντα? Τι κάνουμε πάντα αυτή τη στιγμή? Ποιον υποδεχόμαστε? Ποιον υποδεχόμαστε? Τη Φωτεινή υποδεχόμαστε. Γεια σας. Την αγαπημένη μας Φωτεινή Ματρακούκα από την Τρικαλινή Ζύμη, την βιοτεχνία παρασκευής χειροποίητων καταψυγμένων προϊόντων Ζύμης με αγνά και φρέσκα υλικά. Το κορίτσι μας λοιπόν, η Φωτεινή μας, θα μας δείξει σήμερα πώς να κάνουμε την πατατόπιτά μας. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, πάμε να δούμε το βίντεο με τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε. Για την πατατόπιτα θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια πατάτες, 100 γραμμάρια κρεμμύδι, 100 γραμμάρια κόκκινη πιπεριά, 50 γραμμάρια ελιά καλαμών σε ροδέλες, λάδι, αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, 8 φύλλα ζύμης. Λοιπόν, αυτά είναι τα υλικά μας για την πατατόπιτα και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε, Φωτεινή μου, σιγά σιγά να δείξουμε τον τρόπο που θα την φτιάξουμε. Ωραία. Έχουμε τις πατατούλες, τις ξεφλουδίζουμε, τις κόβουμε σε μικρά κομματάκια και τις βάζουμε στο νερό ώσπου να τελειώσουμε τα υπόλοιπα υλικά να τα κόψουμε. Ωραία. Οπότε ξεκινάμε με τις πατάτες, μετά θα κόψουμε το κρεμμυδάκι, και τις πιπεριές μας. Έχουμε εδώ και τις ελιές μας. Και για να πιάσει μαχαίρια, να ξεκινήσουμε λίγο. Θα κάνω εγώ με τις πατάτες. Ό,τι θέλεις. Θα τις μοιραστούμε, έλα. Ωραία, εγώ θα τις ξεφλουδίζω. Πάρε σε μία από εκεί. Λοιπόν, για να ξεκινήσω εγώ από εδώ. Έτσι, εσύ πάρτε το μαχαίρι. Α, εσύ πήρες το εύκολο, μου δώσετε εμένα τα μαχαίρια. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται εδώ πέρα μέσα. Λοιπόν, θα πρέπει να σας πω ότι είναι μια συνταγή που δεν είναι καθόλου δύσκολη. Βασικά, το πιο σημαντικό να την κάνετε στο σπίτι σας. Επίσης, βλέπετε ότι τα υλικά είναι πάρα πολύ λίγα. Όμως, το αποτέλεσμα, όταν θα μπείτε στη διαδικασία να την κάνετε και να την δοκιμάσετε, είναι εξαιρετική. Να πω όμως και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Για κάνε λίγο, κάτσε να τελειώσω βέβαια και την πατάτα, γιατί έχω να τονίσω κάτι που κάνετε και είναι πολύ σημαντικό και ωραίο εσείς εκεί στην Τρικαλινή Ζύμη, γιατί δεν ταλαιπωρείτε ο κόσμος που είναι, καταλαβαίνεις τώρα, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο με τις δουλειές μας, όταν είμαστε στο σπίτι, ο χρόνος είναι περιορισμένος, οπότε ίσως και να μην έχουμε και πολύ χρόνο να μαγειρεύουμε πάντα. Οπότε, για ένα λίγο εδώ πέρα, θέλω να σας πω το εξής, ότι αυτό που κάνει ξεχωριστό το γεγονός στις παραδοσιακές πίτες από την Τρικαλινή Ζύμη είναι το εξής, ότι οι πίτες τους ψήνονται κατευθείαν από την κατάψυξη χωρίς καμία διαδικασία, εύκολα και γρήγορα. Σας τα λέω αυτά γιατί δεν θα ταλαιπωρηθείτε καθόλου. Έτσι όπως θα πάρετε το προϊόν, θα το βάλετε κατευθείαν στον φούρνο και είναι έτοιμη η πίτα μετά από
50 με 60 λεπτά. Έτσι. Γι' αυτό λέω ότι δεν θα ταλαιπωρηθεί κανείς. Έτσι, και εγώ το λέω από πρώτο χέρι, γιατί έτσι τις κάνω τις πίτες στο σπίτι. Να σου πω, πρέπει να τις κόψουμε και μικρά κομματάκια, ναι. Μικρά κομματάκια. Ωραία. Αχ, έρχεται και καλοκαιράκι. Ωραία από την ημέρα. Ναι. Το καλοκαίρι είναι... Μ' αρέσει και ο χειμώνας, μ' αρέσει και η άνοιξη και το φθινόπωρο, όλες οι ναι. εποχές. Αλλά το καλοκαίρι, όπως και να το κάνουμε, και εμένα το αγαπημένο αλλάζει μου. Και η ψυχολογία μας, αλλάζει και η διάθεσή μας και ειδικά φέτος που όλοι έχουμε περισσότερο ανάγκη και για διακοπές και για να ξεκουραστούμε. Και να δούμε φίλους, ναι, ναι. Πάρα πολύ δύσκολος από πολλές πλευρές και απόψεις. Λοιπόν, θα ήθελα να δω. Α, οπότε, να τα ρίξω εκεί μέσα. Στο νεράκι την πατάτα. Για να μην μας βρει. Πού? Πού θα πάω διακοπές φέτος. Να πήγε ήδη το μέτρο, πάει χρώμα. Πήγα ένα τριμεράκι, πήγα να σου πω. Όχι, θα καθόσουν απλά τα μόνα. Ένα τριμεράκι πήγα. Πήγα σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος, αλλά δεν θα σας πω πού. Λες. Αλλά πήγα μην όμως, πάνε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ξέρεις που είδες στο Instagram που πήγες. Είδες στο Instagram που πήγα. Κουτσομπόλι. Να ο κουτσομπόλι τη παρέα είναι αυτό. Να σου πω τώρα ένα πολύ ωραίο προορισμό, μια και είπαμε για διακοπές και μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι. Για πες. Μέχρι να το κάνω, να σου πω, να κάνω εγώ και τις πηγές. Κάνε. Λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ ωραίο νησί. Νησάκι είναι καταρχάς. Είναι πάρα πολύ μικρό. Είναι ακριβώς απέναντι από το Άγιον Όρος. Στο τρίτο πόδι. Τι, εγκεφαλικό. Όχι, κατάλαβα που, λοιπόν, που λες. Λέγεται Αμουνιανή. Εγώ σε αυτό το νησί είχα πάει πρώτη φορά, όταν ήμουν μικρό παιδί, το 2009. Πόσο ήσουν. Ήμουν πολύ μικρός. Πόσο μικρός. Τελεία, ήμουν πολύ μικρός. Ήξερες μπάνια τότε. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, από τότε, από το 2009 μέχρι και τώρα, θέλω να σου πω ότι πηγαίνω κάθε χρόνο. Είναι φοβερά εκεί. Είναι πάρα πολύ όμορφο νησί. Είναι υπερβολικά μικρό. Όχι, δεν έκανα τάμα, αλλά θέλω κάποια στιγμή εκεί, όταν μεγαλώσω, να κάνω ένα ωραίο σπίτι. Μ' αρέσει υπερβολικά αυτό το νησί. Είναι πανέμορφο, έχει τις τέλειες παραλίες. Ναι, όλη η Χαλκιδική είναι πολύ ωραία. Πρέπει να πας εκεί που σου λέω, στην Αμουλιανή. Μας βλέπεις στο Χαλκιδική, έτσι. Α, τα φιλιά μας. Θα σας στείλουμε πάρα πολλά φιλιά, που σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε από τη Χαλκιδική. Και... Και στην Εύβοια, βεβαίως, και στην Εύβοια μας βλέπουν. Παντού σε όλο τον κόσμο. Όπου και να μας βλέπετε, Ελλάδα, εξωτερικό, σας στέλνουμε την αγάπη μας. Τώρα, εγώ έχω σχεδόν κόψει και τις πιπεριές. Ωραία, και εγώ τελείωσα με το κρεμμυδάκι. Τα βάζουμε όλα εδώ. Τα βάζουμε όλα. Ορίστε. Ωραία. Τι ωραία αυτή είναι που τα λέμε έτσι χαλαρά. Μες τώρα που αρέσει είναι. Αυτό. Το χαλαρό γενικά. Βάζουμε τις ελιές. Βάζουμε και τις πατάτες από το νεράκι. Αλατάκι. Mm-hmm. Πιπέρι και λάδι. Και πάμε να ρίξουμε και τα φύλλα έτσι. Μας, έτσι. Ωραιότατα. Τη διαδικασία την ξέρεις πια. Εννοείται. Είμαι πλέον, τα έχω μάθει τόσο καλά. Που ξέρω ποιο είναι βήμα-βήμα που πρέπει να κάνω. Να καλέσεις τη μαμά σου μια μέρα στο σπίτι, να της πεις μαμά, έλα να σου κάνω μια πίτα. Κοίτα να δεις. Η μαμά καταρχάς θέλει να έρθει πάρα πολύ εδώ στο στούντιο. Αρθεί. Να έρθει μια μέρα. Και βέβαια. Να την κάνουμε τη μαμά μου. Ε, που είναι και μια κούκλα. Έχω μια πολύ όμορφη μαμά, να ξέρεις. Νομίζω τη γνώρισα. Και πολύ καλή. Α, τη γνώρισα. Τη γνώρισα, ναι. Ναι. Ήρθε η μαμά μου εδώ. Έχει έρθει. Α, λίγο εγώ που ήμουνα. Στο καμαρίνι, μάλιστα. Ξέρεις, η μαμά μου είναι πολύ καλή μαγείρισα. Ναι. Πάρα πολύ. Άρα τις έμοιασες. Πάρα πολύ. Ναι, εντάξει, την αγάπη για την μαγειρική. Όταν μεγαλώνεις σε ένα σπίτι που μαγειρεύουνε διαρκώς, γιατί, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλοφαγάδες. Καλοαναθρεμένα. όχι και φαίνεται, Στέφη. Εσύ όχι, Στέφη. Φαίνεται, εντάξει, δεν είμαι. Μια χαρά είσαι. Ας την αλείς, κλέβει αυτή. Γιατί αυτή στο γαρδίκι μάλλον δεν έτρωγαν καλά. Ποιος δεν τρώει καλά. Σε βλέπω. Ειδικά στο γαρδίκι, πίστεψέ με ότι τρώνε πάρα πολύ καλά, γιατί αυτή έχω και πολλούς φίλους. Αυτή δεν έτρωγε μάλλον. Η Στέφη που είναι υπεύθυνη εδώ στο στούντιο
όλα αυτά τα ωραία συσκευή, η Στέφη σου τα ετοιμάζει και τα έχει. Α, να πω καλό λόγο. Τρώει το κορίτσι μας, τρώει. Λοιπόν, αλλά είναι και του γυμναστηρίου. Ναι. Να έχουμε και τον γυμναστή κιόλας με τη Στέφη. Λαδάκι. Α, λαδάκι να πάει. Λαδάκι. Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, η πατατόπιτά μας έχει πολύ λίγα υλικά. Για να εξηγήσουμε άλλη μια φορά τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Μέχρι να τελειώσω και εγώ με τα φύλλα. Ωραία. Έχουμε κόψει την πατάτα σε μικρά κομματάκια και την έχουμε βάλει στο νερό για να μην μαυρίσει. Κόψαμε πιπεριά, το κρεμμύδι και τις ελιές που είχαμε. Mm-hmm. Αλατάκι, πιπέρι και λάδι. Πάμε. Και λίγο ρίγανη. Είναι έτοιμο. Η διαδικασία το να απλώσετε τα φύλλα, βλέπετε πώς γίνεται. Δεν είναι καθόλου δύσκολη. 5 φύλλα βάζουμε στην βάση του ταψιού, όπου τα αλείφουμε πολύ καλά με το λάδι μας. Μετά θα προσθέσουμε την ζύμη. Τη γέμιση. Θα κλείσουμε με άλλα 3 φύλλα. Λοιπόν, επίσης, δεν θα ήταν πολύ ωραία κάποια στιγμή να πηγαίναμε να κάναμε ένα επεισόδιο εξωτερικό. Όχι στο εξωτερικό. Ναι, κατάλαβα. Όχι στο εξωτερικό. Όχι ότι θα μας πειράζει και εκεί. Εξωτερικό επεισόδιο, δηλαδή κάπως στη φύση, παιδιά. Τι ωραίο θα ήταν. Να το κάνουμε αυτό. Αν δεν προλάβουμε φέτος, πρώτο Θεός του χρόνου, αν θα είμαστε ξανά, να το κάνουμε το χρόνο. Λοιπόν, είσαι έτοιμος. Ωραία. Είμαι πανέτοιμος. Λοιπόν. Ρίχνουμε την γέμισή μας στο ταψάκι μας. Μια πολύ ωραία επιλογή πίτας, η πατατόπιτα. Είναι και νησίσιμη, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Είναι μια επιλογή που μπορείτε να την κάνετε όλο το χρόνο, βεβαίως. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και 3 φύλλα από πάνω, έτσι, για να την κλείσουμε. Και πάμε κατευθείαν μετά στον φούρνο, να την ψήσουμε περίπου για μία ωρίτσα, στους 180 βαθμούς, και η πατατόπιτά μας με όλα αυτά τα νόστιμα και πολύ ωραία υλικά είναι έτοιμη. Να σου πω και κάτι. Τώρα, επειδή βάλαμε την πατάτα και είναι ομή. Ναι. Όταν θα ψηθεί, θα μαλακώσει, πώς λέει. Βέβαια θα μαλακώσει. Θα πάρει όλα τα υγρά από τα υπόλοιπα λαχανικά που έχει μέσα. Mm-hmm. Θα μαλακώσει και θα γίνει πολύ ωραία. Θα τη δεις. Γιατί με ανησύχησε λίγο. Όχι. Αλλά επειδή έχουμε βάλει όλα αυτά τα υλικά, θα πάρει τα υγρά. Θα ψηθεί και καλά και θα μαλακώσει. Τώρα, κλείνουμε έτσι. Έτσι. Για κάνε, κάνε λίγο δουλίτσα. Ευχαριστώ. Για να καθαρίσω εγώ και τα χέρια μου. Ποιοι τρώνε πατάτες εδώ μέσα? Εδώ όλοι! Παιδιά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να μην τρώει. Γι' αυτό το είπα και στην αρχή της εκπομπής, ότι κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί σε μία πατάτα, πόσο μάλλον σε μία τόσο γευστική πατατόπιτα που κάνουμε εμείς σήμερα. Θα ρίξω και λίγο λαδάκι. Το κύριο χαρακτηριστικό πάντως αυτό που έχω παρατηρήσει σε όλες τις πίτες που μας δείχνεται από την τρικαλινή ζύμη είναι ότι το λαδάκι το τιμάτε, πάντα, έτσι. Πάντα. Το τιμάτε. Τόσο όσο, ούτε πολύ ούτε λίγο. Ναι, κοίταξε να δεις τώρα. Μια παραδοσιακή πίτα, όπως και να το κάνουμε παιδιά, το λάδι το θέλει. Το θέλει. Έτσι δεν είναι. Είναι αναλόγως και τη γέμιση που θα έχεις μέσα. Mm-hmm. Δηλαδή, θα δώσουμε το καλό το μαχαίρι, γιατί με αυτό. Αυτό το πράγμα. Δεν πειράζει, είναι και λερωμένο, δεν έγινε και τίποτα. Το λαδάκι έχω. Ωραία. Να την κόψουμε. Άνοιξα μου και τον φούρνο. Mm-hmm. Και θα την χαλάσω. Τιμάμε την παράδοση, όπως βλέπετε, σε αυτή εδώ την εκπομπή. Μας αρέσουν οι παραδοσιακές συνταγές, αλλά σε λίγο όμως θα σας δείξουμε και εδώ στην εκπομπή, στη δεύτερη μας συνταγή. Θα κάνουμε μπρουσκέτα με μπριάμ και φέτα. Παιδιά, ετοιμάζεται ο Κωνσταντίνος Μπακάλης να έρθει στο στούντιο. Είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι. Φύγαμε για τον φούρνο και όπως είπαμε στους 180 βαθμούς για μία ωρίτσα. Για την πατατόπιτα θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια πατάτες, 100 γραμμάρια κρεμμύδι, 100 γραμμάρια κόκκινη πιπεριά, 50 γραμμάρια ελιά καλαμών σε ροδέλες, λάδι, αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, 8 φύλλα ζύμης. Πάμε να δούμε βήμα-βήμα πώς φτιάξαμε την πατατόπιτα. Καθαρίζουμε τις πατάτες και τις κόβουμε σε μικρά κομματάκια, σε κύβους και τις βάζουμε σε ένα μπολ με νερό. Στη συνέχεια, κόβουμε το κρεμμύδι και την πιπεριά. Στραγγίζουμε τις πατάτες από το νερό, τις βάζουμε σε ένα μπολ
ρίχνουμε μέσα το κρεμμύδι με την πιπεριά, την ελιά, τα μπαχαρικά και το λάδι και ανακατεύουμε καλά. Λαδώνουμε ένα ταψί, στρώνουμε τα 5 πρώτα φύλλα και τα λαδώνουμε μεταξύ τους. Ρίχνουμε τη γέμιση και την απλώνουμε ομοιόμορφα. Στη συνέχεια, ρίχνουμε τα υπόλοιπα φύλλα, τα λαδώνουμε, χαράζουμε την πίτα μας και την ψήνουμε στους 180 βαθμούς για μία ώρα περίπου στον αέρα. Καλή σας όρεξη! Για πάμε λίγο στον φούρνο μας, γιατί πέρασε η ωρίτσα και οπα, η πατατόπιτά μας είναι πανέτοιμη. Έχω να σας πω και πολύ χαίρομαι, γιατί ξέρεις, κάθε φορά ενθουσιάζομαι. Η πρώτη όψη είναι αυτή που σου δίνει μια καλή ή άσχημη εικόνα. Εμάς όμως εδώ πάντα μας δίνει μια καλή εικόνα, γιατί φροντίζουμε τις πίτες μας να τις κάνουμε σωστά, έτσι όπως πρέπει. Βήμα-βήμα και εννοείται να τις ψήνουμε κιόλας τον χρόνο που απαιτείται, για να βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα που έχω κι εγώ μπροστά μου αυτή τη στιγμή εδώ στο ταψί. Μια πολύ εύκολη συνταγή, η πατατόπιτα, όπα, εδώ, που έχει εννοείται ως βάση την πατάτα, αλλά και η κόκκινη πιπεριά που βάλαμε, που θα δώσει και χρώμα και γεύση, και το κρεμμυδάκι. Και η γλίτσα. Και οι ελιές, βεβαίως. Σαφώς θα απογειώσουν την γεύση αυτής της εκπληκτικής παραδοσιακής πατατόπιτας. Λοιπόν, να στείλουμε και πάρα πολλά φιλιά σε τόσο πολύ κόσμο που μας βλέπει εκεί στο αγαπημένο μου Πήλιο. Έτσι, γιατί το Πήλιο το λατρεύω, το αγαπώ. Έχω πάει πολλές φορές εκεί σε διάφορα χωριά του Πηλίου. Λοιπόν, και είναι πανέμορφα. Και εκεί, στο Πήλιο, όπως και σε πολλές περιοχές, κάνουν τέτοιες έτσι παραδοσιακές πίτες, full, πολλές επιλογές. Λοιπόν, για να δοκιμάσουμε. Για δοκίμασα να μου πεις για την πατάτα που με ρώτησες πριν. Όχι απλά μαλακή, είναι πάρα πολύ μαλακή. Ούτε καν καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Και είναι πάρα πολύ νόστιμο. Αυτό τελικά που κάνει τη διαφορά, ξέρεις ποιο είναι? Η ελιά. Η ελιά. Η ελιά, δίνει πολύ ωραία γεύση. Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικό. Για ακόμη μια φορά δεν έχω λόγια, αγαπημένη μου Φωτεινή. Αλήθεια σου λέω. Να είστε καλά. Λοιπόν, σου δίνουμε την αγκαλιά μας και τα φιλιά μας και να τα μεταφέρεις κιόλας και σε όλους εκεί τους συνεργάτες σου και την ομάδα σου στην καλλινή ζήμη. Ευχαριστώ. Τώρα, εμείς θα πούμε την επόμενη εβδομάδα, έτσι. Θέλω να μείνετε συντονισμένοι εδώ, γιατί σε πολύ λίγα λεπτάκια που θα επιστρέψουμε θα κάνουμε μία πεντανόστιμη μπρουσκέτα με μπριάν και φέτα. Όλα αυτά θα τα δείτε σε 4 με 5 λεπτάκια που θα είμαστε ξανά μαζί σας. Εμείς στη Βιοσάλ, 30 χρόνια τώρα σαν μια οικογένεια, φέρνουμε στο τραπέζι σας τις παραδοσιακές μας γεύσεις με αγνά υλικά της ελληνικής γης. Βιοσάλ. Γεύσεις αξέχαστες. Κάτω από τη σκιά του, τα όνειρα μπερδεύτηκαν με τις γεύσεις και η απόλαυση πήρε θέση στο τραπέζι. Ταβέρνα ο Πλάτανος. Σε ένα δροσερό φυσικό περιβάλλον, απολαύστε τα πιο νόστιμα ψητά της ώρας και όχι μόνο. Όλη μέρα, κάθε μέρα, στη Μήκανη Καλαμπάκας. Ταβέρνα ο Πλάτανος. Είναι θέμα απόλαυσης. Στην καρδιά της Θεσσαλικής γης, αλέθουμε τα επιλεγμένα σιτηρά για το αλεύρι μας με την ίδια αγάπη από το 1949. Άλευρα μήλων Γεωργανάδων. Αλεύρι από τον τόπο σου.
Cosmetic Boutique, Μανιατάκης Professional, πώληση χονδρική λιανική σε επαγγελματικά προϊόντα κομμωτηρίου, μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητική σώματος. Εισαγωγές εξοπλισμού και ειδών κομμωτηρίου από τα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου και σε ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Μανιατάκης Professional. Θέμης Τρικαλιώτης. Ξεχωριστό ανδρικό ντύσιμο σε τιμές που εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε τσέπη. Ιδανικό συνδυασμό στυλ, ποιότητας και άνεσης σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές. Θέμης Τρικαλιώτης. Ιουλιέτα Σαδάν 15. Τρίκαλα. Glamour, γάμος, βάπτιση, διακόσμηση, προσκλητήρια, μπομπονιέρες γάμου βάπτισης, στολισμοί εκκλησιών και δεξιώσεων, ανθοδέσμες και στολισμοί αυτοκινήτων. Glamour, στέφανα, λαμπάδες και είδη κουμπάρου. Ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης με τα πιο όμορφα βαπτιστικά ρούχα για τα μωρά σας. Glamour, Όθωνος 18, στην πλατεία του παλιού κτέλ Τρικάλων. Είσαι κτηνοτρόφος παραγωγός. Τα σφαγεία Λαμίας Τριαντάφυλλος Τσαδίμας υπό νέα διεύθυνση στηρίζουν την οικονομία του τόπου μας. Αγοράζουν αρνιά, πρόβατα, κατσίκια, μοσχάρια και σφάζουν στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην Αγία Παρασκευή Λαμίας με άμεση πληρωμή και προμήθεια σε κρεοπολία και εμπόρους σε όλη την Ελλάδα. Σφαγεία Λαμίας Τριαντάφυλλος Τσαδίμας. 40 χρόνια κοντά στον Έλληνα παραγωγό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-434-500. Μπίζιος. Εξοπλίστε την επιχείρηση ή το σπίτι σας με περισσότερους από 60.000 κωδικούς ετοιμοπαράδοτων προϊόντων στις εγκαταστάσεις μας ή στον χώρο σας μέσω του δικτύου διανομών μας. Εξοπλισμοί εστίασης Μπίζιος. Στο 7ο χιλιόμετρο Τρικάλων Λαρίσης. Και τώρα νέο κασενκάρι 4.000 τετραγωνικών μέτρων στο 4ο χιλιόμετρο Τρικάλων Καλαμπάκας. Κατάστημα ηλεκτρολογικού υλικού Λαφαζάνης. Με την μεγαλύτερη ποικιλία εισαγωγής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και φωτισμού. Κατάστημα ηλεκτρολογικού υλικού Λαφαζάνης. Ειδικό στο φωτισμό. Κονδύλι 21, Τρίκαλα. Μάρμαρα, γρανίτες, φυσικά πετρώματα, υλικά διακόσμησης, Αθανάσιος και Ευθύμιος Φαλτάκας. Ενεργειακές εστίες, εισαγωγές τζακιών των καλύτερων ευρωπαϊκών εργοστασίων. Μάρμαρο, Φαλτάκας. Έκτο χιλιόμετρο Τρικάλων Καλαμπάκας, Τρίκαλα. mountaintaste.gr. Το e-shop με τη μεγαλύτερη γκάμα τοπικών παραδοσιακών προϊόντων. mountaintaste.gr. Με ένα κλικ τα προϊόντα έρχονται στο σπίτι σας. Η εκπομπή περιέχει τοποθέτηση προϊόντων. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στο τι θα φάμε. Έρχεται το καλοκαιράκι σε λίγο καιρό και τώρα θα κάνουμε μία συνταγή που πραγματικά μας θυμίζει πάρα πολύ το καλοκαίρι, όσο λίγα. Θα κάνουμε λοιπόν παρέα με τον Κωνσταντίνο Μπακάλι, μπρουσκέτα με μπριάμ και φέτα και ο συνδυασμός των λαχανικών που έχουμε εδώ πέρα, μελιτζάνες, που έχουμε το κολοκυθάκι μας, που έχουμε επίσης το κρεμμύδι, το σκόρδο, το σκορδάκι μας, το σκορδάκι μας, τις ντομάτες μας, όλα αυτά λοιπόν μας δίνουν χρώμα, μας δίνουν συστατικά πολυάριθμα που σχετίζονται με τη γεύση και το άρωμα της συγκεκριμένης λοιπόν πολύ ωραίας καλοκαιρινής συνταγής. Δεν θα την κάνω όμως εγώ την συνταγή αυτή, γιατί ξέρετε ότι πάντα σε αυτή την εκπομπή έχουμε τους καταλληλότερους ανθρώπους
που έρχονται στο πλατό, μας μαγειρεύουν και μας δείχνουν την διαδικασία τόσο ωραία, τόσο διεξοδικά και τόσο αναλυτικά, βήμα-βήμα. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε και εδώ τον Κωνσταντίνο μας, τον φίλο μας. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Γεια σου, πώς είσαι, καλά, είσαι καλά. Μια χαρά. Ωραία. Καλοκαιράκι σήμερα φέρνουμε εδώ στο πλατό, στην κουζίνα. Είναι όντως μία από τις πιο καλοκαιρινές συνταγές. Και αν κάποιος θέλει να φάει, ρε παιδί μου, το μεσημέρι ή το βράδυ, έχει ζέστη έξω, έτσι, και δεν θέλει να φάει κάτι βαρύ, μπορεί λοιπόν να κάνει μπρουσκέτα με μπριάμ και φέτα. Και φέτα. Κάτι πιο ελαφρύ και πάρα πολύ νόστιμο. Έτσι. Ακριβώς. Πάμε να δούμε τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε. Για την μπρουσκέτα με μπριάμ και φέτα θα χρειαστούμε 2 μελιτζάνες, 2 κολοκυθάκια, 2 πατάτες, 1 χυμό ντομάτας νατουραλίτο, 2 κρεμμύδια ξερά, 2 σκελίδες κόρδο, 1 κουταλιά της σούπας πετιμέζι, φρέσκο δυόσμο, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, φέτα ορεινό, 4 φέτες ψωμί με προζύμι, ηλιέλαιο για το τηγάνισμα. Πολλά από αυτά τα προϊόντα που θα χρησιμοποιήσουμε μας έρχονται από την ελληνική γη, έτσι. Ακριβώς. Και είναι και πολύ ωραίο όλο αυτό. Πάμε τώρα να δούμε πώς θα κάνουμε τη συνταγή μας. Ωραία, θα ξεκινήσουμε πρώτα με τη σάλτσα ντομάτα. Ωραία. Θα κόψω εγώ το κρεμμυδάκι. Mm-hmm. Έχουμε βάλει την κατσαρόλα μας εδώ, ελαιόλαδο. Αυτές οι συνταγές θέλουν αρκετό λάδι. Λάδι. Ελαιόλαδο, έτσι, αρκετό. Ωραία. Σου αρέσει σαν φαγητό το μπριάμ? Να σου πω την αλήθεια, δεν το τρώω πάρα πολύ συχνά, αλλά όμως κάθε φορά άμα θα κάνουμε μπριάμ στο σπίτι, δεν θα πω όχι. Είναι από τα αγαπημένα μου, είναι από τα φαγητά που δεν τα τρώω πολύ συχνά. Αυτό που σου είπα, αλλά δεν θα πω και όχι. Αν μου το σερβίρουν, έτσι. Ξέρεις, υπάρχει κόσμος που δεν το πολύ αγαπάει. Δεν ξέρω γιατί αυτό συμβαίνει, αλλά πιστέψτε με, έτσι όπως θα την φτιάξουμε τη συνταγή μας σήμερα, θα το λατρέψετε αυτό το φαγητό, είναι πολύ ωραίο. Πάμε να βάλουμε το κρεμμυδάκι μας. Δεν θέλουμε να το κάψουμε, απλά να το σοτάρουμε. Ένα, ένα πέρασμα, ναι. Σοτάρισμα. Και όσο γίνεται αυτό, θα κόψω και το σκόρδο. Γενικά είναι η συνταγή που έχει... Μπορούμε να βάλουμε διάφορα λαχανικά και πιπεριές θα μπορούσαμε να βάλουμε, ό,τι έχει ο μπαχτσές βασικά. Ωραία. Εντάξει, ό,τι είναι στην εποχή μας. Και πολλά μυρωδικά. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα μυρωδικά. Και θα ήθελα έναν βασιλικό, πιο πολύ θα ταιριάζει ο βασιλικός. Δεν βρήκαμε όμως, το βάλουμε δυόσμο, θα ειδήσει ότι θα είναι πάρα πολύ νόστιμο. Λοιπόν, περνάμε το κρεμμύδι και το σκόρδο. Και εδώ έχουμε βάλει και το λάδι, στο οποίο θα τηγανίσουμε μετά με λιτζάνο, κολοκυθάκι, πατάτα, να πάρουν ένα ωραίο χρώμα και θα τα ενσωματώσουμε μετά στη σάλτσα. Λοιπόν, άρχισε να βγάζει ωραία αρώματα και το κρεμμύδι και το σκόρδο. Πρέπει να δείξουμε κάποια στιγμή λίγο και μια συνταγή που να τη συνδυάσουμε με ουζάκι. Ναι. Γιατί καλοκαίρι έρχεται, τι πιο ωραίο, ένα μεσημαράκι Σαββάτου ή μια Κυριακή που είμαστε πιο χαλαρά στο σπίτι και έχουμε χρόνο και για μας. Είναι ωραίο, ρε παιδί μου, έτσι να το συνδυάσουμε. Τι λες? Συμφωνώ, συμφωνώ. Τέλεια. Οπότε να το βάλουμε στο πρόγραμμα. Ούτως ή άλλως το καλοκαίρι, γενικά το μεσημέρι δεν πολύ τρώμε αρκετά. Πιο πολύ το βράδυ. Έτσι, το μεσημέρι τσιμπάμε. Έτσι, μπράβο. Αλλά παρόλα αυτά είναι γεύμα, οπότε πρέπει να φτιάξουμε κάτι καλό. Σωστά. Πάντα πρέπει να μαγειρεύουμε ωραία. Είτε είναι έξω, έχει πολύ ζέστη, είτε έχει κρύο, δεν έχει σημασία. Πρέπει πάντα να φροντίζουμε να τρώμε καλά, υγιεινά και ωραία φαγητά. Λοιπόν, θα ρίξουμε τώρα το χυμό ντομάτας. Σε αυτό το σημείο προσθέτουμε τον χυμό ντομάτα. Εμείς σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιούμε Naturalito Passata, έναν εκπληκτικό χυμό ντομάτας, ελαφρά συμπυκνωμένος, που έχει, προσέξτε με, έχει πάρα πολύ ωραία γεύση καταρχάς. Και είναι και ιδανικό προϊόν για κοκκινιστά, για σάλτσες, αλλά και για τις περισσότερες συνταγές. Θα πρέπει να πούμε της μεσογειακής διατροφής. Ωραία. Σε αυτό το σημείο. Πετιμέζι. Το πετιμέζι μας, ωραία. Να δώσει μια ωραία γλυκύτητα στο φαγητό. Γενικά θα περιγράψουμε μετά λίγο τη γεύση από αυτό που θα φτιάξουμε και θα δεις ότι είναι αρκετά ενδιαφέρουσα. Αφού είναι όλοι μπριάμ και ο Κωνσταντίνος δεν ενθουσιάστηκε. Ναι, όταν ήμασταν στις διαφημίσεις, μας ρωτάει τι μαγειρέψουμε τώρα. Λέμε, ετοιμαζόμαστε για μπριάμ. Δεν τον είδα και πολύ ενθουσιασμένο. Θες να τον κάνουμε να αναθεωρήσει? Πιστεύω ότι θα αναθεωρήσει. Εγώ πιστεύω ότι θα αναθεωρήσει. Κι εγώ. Κανόνισε. Περιμένω. Αλάτι και πιπέρι βάλαμε. Και τώρα θα το καπακώσουμε
σε χαμηλή φωτιά μέχρι να γίνει η σάλτσα μας. Ωραιότατα. Λοιπόν, θα το βάλουμε πίσω για να πάρουμε μπροστά το κατσαβολάκι μας. Τέλεια. Ωραία. Και αφού κάναμε την τράμπα. Τέλεια. Θα αρχίσουμε να κόβουμε τα λαχανικά μας, τα οποία θα αρχίσουμε να τα τηγανίζουμε στο ηλιέλαιο. Θα τα κάνουμε μικρά κυβάκια γενικά, για να μαγειρευτεί και γρήγορα. Mm-hmm. Μπορούμε να πούμε ότι αν μας έχει μείνει κανονικό μπριάν που φτιάχνουμε στο σπίτι, μπορούμε την επόμενη μέρα να το κάνουμε έτσι. Και θα είναι και πιο νόστιμο. Okay. Θα είναι πιο νόστιμο επειδή θα έχει μείνει στο ψυγείο και θα έχουν θέσει γεύσεις. Εμείς εδώ πέρα έχουμε και το ψωμάκι μας. Έτσι, το θα το τηγανίσουμε λίγο μετά. Θα το περάσουμε λίγο με ελαιόλαδο στο τηγάνι. Να είναι λίγο πιο. Να πιάσει μια ωραία κρούστα. Το λαδάκι μας είναι έτοιμο, βλέπω, φιλές. Λίγο προσεκτικά το βλέπω. Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι περισσότερο, το μπριάμ. Το ξέρουμε ότι το βάζουμε στο φούρνο, έτσι δεν είναι. Υπάρχει και το μπριάμ, υπάρχει και το τουρλού που γίνεται στην κατσαρόλα. Εμείς τώρα εδώ θα τηγανίσουμε τα λαχανικά μας και θα το κάνουμε στην κατσαρόλα. Ωραία. Το γευστικό αποτέλεσμα θα είναι μοναδικό. Μοναδικό. Okay. Λοιπόν, θα με βοηθήσεις λίγο να κάνουμε τη σαλάτα που θα είναι το σημαντικό μας. Εννοείται. Ορίστε, θα σου δώσω ένα μαχαίρι. Κόψε λίγα ντοματίνια στη μέση. Mm. Ορίστε. Λίγο κρεμμύδι. Λίγη φέτα θα βάλουμε. Ωραία. Θα σου δώσω και ένα μπολάκι να τα βάλεις. Φέτα με από εδώ πέρα. Το αφήνω εδώ. Ωραία. Τι άλλα λαχανικά θα μπορούσαμε να βάλουμε, να προσθέσουμε. Πιπεριές θα μπορούσαμε να βάλουμε. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίες και κόκκινες και πράσινες και καυτερές θα μπορούσαμε να βάλουμε, ανάλογα το τι επιθυμεί ο καθένας. Ωραία. Λοιπόν, συγγνώμη λίγο που σε διακόπτω. Εδώ οι πατάτες έχουν πάρει χρώμα. Κωνσταντίνα, αν θέλεις λίγο να έρθεις να το δεις. Δεν θέλουν πολύ, λίγο χρώμα θέλουμε και θα ενσωματώσουμε μετά μέσα στη σάλτσα μας. Σε απορροφητικό χαρτάκι. Θα κόψω λίγο και το κολοκυθάκι. Τα θες πιο μικρά από αυτά. Κόψαμε και μία στη μέση. Ωραία. Θα είναι το συνοδευτικό μας η σαλάτα. Λοιπόν, βάζουμε και τα κολοκυθάκια. Τι άλλο θα μπορούσαμε να βάλουμε. Για πες μου. Ό,τι έχει ο κήπος. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Πες μου τώρα. Πόσο κόσμο έχει στον κήπο του τα ζαρζαβατικά που λέμε στο παρκέ. Εδώ στην επαρχία. Ειδικά στην περιφέρεια. Ναι. Πάρα πολλά. Λοιπόν, θες να κόψω και το τυρί. Ναι, κόψε λίγο τυρί. Γιατί το υπόλοιπο θα το χρησιμοποιήσουμε για το σερβίρισμα από πάνω. Ωραία. Σε μικρά κομματάκια το θες. Όπως το θέλεις, δεν μας πειράζει. Okay. Στο σπίτι μαγειρεύουμε, χαλαροί είμαστε. Να σας πω ότι εμείς σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιούμε φέτα ορεινό τρικάλων της οικογένειας Μπουντούρη, που έχει ευχάριστη γεύση και πλούσια αρώματα και όχι ιδιαίτερα αλμυρή και το κύριο χαρακτηριστικό της είναι η ευκολία στην χρήση της. Λοιπόν, στα κόβω τέλεια. Σε μικρά κομματάκια. Ωραία. Να τα προσθέσω και αυτά εδώ. Ναι, ναι, βάλ' τα όλα εκεί. Να αρχίσουν να ενσωματώνονται οι γεύσεις. Κοίτα, έχω μαγειρέψει πολλές συνταγές. Ειδικά φέτος με την εκπομπή, αλλά μπριάμ, ρε φίλε, δεν έχω κάνει ποτέ. Αλήθεια. Άσε που πάντα είχα στο μυαλό μου ότι είναι μια δύσκολη συνταγή. Όχι, δεν είναι καθόλου. Αλλά δεν είναι. Λοιπόν, βγάζουμε και τα κολοκυθάκια. Ένα ελαφρύ χρώμα θέλουμε να πάρουμε. Βάζουμε και τις μελιτζάνες. Τέλεια. Και τα λαχανικά μας αυτά τώρα θα τα ενσωματώσουμε στη σάλτσα που έχει αρχίσει. Και βλέπεις πως αρχίζει και δεν είναι σύγχυση. Ναι, πίζει. Λοιπόν, θα βάλουμε πίσω. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ σε αυτό το πιάτο να σου πω τώρα. Θα έχουμε μία αλμύρα από τη φέτα. Θα έχουμε μία οξύτητα από την ντομάτα. Ωραία.
Θα έχουμε γλυκύτητα από το πετιμέζι. Θα έχουμε τα αρώματα από τα λαχανικά και τα μυρωδικά που θα βάλουμε μέσα. Δεν έχουμε αφήσει κάτι. Τα έχουμε βάλει όλα σε αυτή τη συνταγή. Όλες οι αισθήσεις θα υπάρχουν σε αυτό το πιάτο. Γι' αυτό σας είπα ότι θα το αγαπήσετε τον Μπριάμ, έτσι όπως το κάνουμε εμείς εδώ, παρέα με τον Κωνσταντίνο. Λοιπόν, σε λίγο είναι έτοιμες και οι μελιτζάνες. Θα ρίξουμε και αυτά τα λαχανικά μας μέσα. Τα βάζουμε στο χαρτί για να απορροφάει το λάδι. Το λάδι, μπράβο. Τη γανίσαμε. Ειδικά η μελιτζάνα τραβάει πάρα πολύ λάδι. Εμείς τις μελιτζάνες έχουμε δοκιμάσει και δεν είναι πικρές. Αν ήταν πικρές οι μελιτζάνες, θα τις ξεπικρίζαμε με αλάτι. Είχαμε λίγο αλάτι. Γίνεται. Ναι. Ωραία. Είσαι και μερακλής. Λοιπόν, βγάζουμε και τις μελιτζάνες. Μπορείς να κλείσεις και το μάτι, σε παρακαλώ. Αμέ. Ξέρεις ποιος κάνει καλό μπριάμ από εδώ μέσα, από την ομάδα μας, ε? Για πες. Ο Γρηγόρης. Εκεί. Δεν τον άκουσες πριν που ήμασταν στο break, που λέει εγώ ξέρω να κάνω καλό μπριάμ. Έχει ανεβάσει και story στο Instagram. Η τεχνική μας, έχω να σου πω ότι είναι πολύ καλή μάγειρες στο σπίτι τους, έτσι. Πάρα πολύ. Α, πού να ξεκινήσουμε από εδώ. Με μεγάλη επιτυχία ο Παπαλόπουλος, παιδιά. Μεγάλος μάγειρος, μεγάλος σεφ. Που καμιά φορά λέω, μήπως κάναμε λάθος που πήραμε τη Φωτεινή και τον Κωνσταντίνο στην εκπομπή και δεν πήραμε τον Παπαλόπουλο. Όχι, τους πήραμε επειδή δεν ξέρουν να γράφουν αυτοί βίντεο. Α, γι' αυτό το κάναμε έτσι. Να γράφουμε επειδή δεν ξέρουν αυτοί να τραβάνε βίντεο. Έχεις δίκιο. Μάλιστα. Λοιπόν, Κωνσταντίνο, θα βάλουμε τώρα και το δυόσμο. Προς το τέλος βάζουμε τα μυρωδικά γενικά για να κρατάνε τα αρώματα. Λίγο θυμαράκι που έχουμε εδώ, φρέσκο. Θέλω να το πάρω, από εδώ να μην συνεχίσει. Ναι, απλά πρόσεξε, μην καείς. Μην ανησυχήσει. Ωραία. Το φαγητό μας σε λίγο θα είναι έτοιμο. Και μέχρι να γίνει όλο αυτό. Έλα λίγο να δεις τι γίνεται εδώ μέσα. Έτσι. Αυτό είναι ελληνικό φαγητό. Ακριβώς. Τέλος. Δεν θα το βρεις πουθενά άλλο. Η Ελλάδα όλοι εδώ μέσα είναι, σε αυτό το φαγητό. Λοιπόν, ξεκινήσουμε και το ψωμάκι μας, να το περάσουμε. Πάμε. Από το τηγάνι. Λοιπόν, βάζουμε το τηγάνι. Δεν θα βάλουμε ελαιόλαδο στο τηγάνι. Θα ραντίσουμε με ελαιόλαδο το ψωμί. Το ψωμί είναι προϊσμένο. Το απορροφήσει κιόλας. Θέλεις να φέρεις ένα κουταλάκι να δοκιμάσουμε λίγο? Ναι. Ορίστε. Για πες μου. Ευχαριστώ. Πάντα ο σεφ πρέπει να δοκιμάζει πρώτος. Τι λέει? Τέλειο. Εγώ θα περιμένω να δω όταν θα μου το σερβίρεις εδώ μπροστά. Θα το φάσω ολοκληρωμένο. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, περάσουμε και το ψωμάκι. Ωραία. Θα το κλείσουμε και το μπριάμ. Είναι έτοιμο. Μόλις γίνει και το ψωμί μας, ξεκινάμε και να σερβίρουμε. Ωραία. Κωνσταντίνε, και το ψωμί μας έχει γίνει. Τέλεια. Είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Για να σου δώσω εγώ και το πιάτο. Ωραία. Θα φορέσω πολύ γάτι. Γρήγορα μου φάνηκε ότι έγινε. Είδες. Αλήθεια όμως. Επειδή τα κόψαμε πολύ γρήγορα τα λαχανικά μας. Ο λόγος που φοράω γαντάκι είναι για το τυρί για που το τυρί. Θα ρίξουμε από πάνω. Λοιπόν, πάμε. Μας. Και δίπλα θα βάλουμε. Θα βάλουμε τη σαλάτα, θα την ανακατέψουμε με ελαιόλαδο. Ντομάτα, κρεμμυδάκι, τυράκι. Ή ό,τι σαλάτα επιθυμεί ο καθένας. Να πω ότι σε αυτά τα φαγητά πηγαίνει πάρα πολύ η φέτα. Να σου πω κάτι τώρα, τι μου ήρθε στο μυαλό. Αν αυτό παραδείγματος χάρη το φαγητό, αυτή τη συνταγή που δείχνουμε τώρα, ναι, ερχόταν ένας τουρίστας
στην Σαντορίνη, λέω ένα νησί, ή στην Σκιάθο που μας βλέπουν, ή στην Σκόπελο, ή στην Αλόνισο, πιστεύω ότι θα κάνει χαμό. Το έβγαζα στη Σαντορίνη και το μεσημέρι στο lunch πήγαινε. Πιστεύω όντως ότι θα έκανε χαμό, γιατί είναι τέρμα ελληνικό φαγητό. Νησιώτικο, έτσι είναι. Ελληνικό, βασικά ελληνικό. Μεσογειακό φαγητό. Ακριβώς. Είναι. Λοιπόν, να φτιάξουμε λίγο και τη σαλάτα να σερβίρουμε. Ένα κουτάλι θα ήθελα από σένα, σε παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν, αλάτι δεν θα βάλω στη σαλάτα. Έχουμε το τυράκι. Τώρα όποιος επιθυμεί βάζει. Εντάξει. Θες μεγάλο κουτάλι. Δεν με πειράζει. Λίγο ένα ανακάτεμα να κάνουμε. Κάτσε βρε, ταλαιπωρείς να σου φέρνει μεγάλο κουτάλι. Μεγάλο. Έλα εδώ, κάνε τη δουλειά σου. Σε ταλαιπωρώ τόση ώρα. Ωραία. Α, μπράβο. Τι έγινε, παιδάκια, παρακολουθείτε, βλέπω... Με αφοσίωση. Με αφοσίωση, ε. Χαζέψατε. Λίγο ακόμη. Τι είμαστε έτοιμοι. Θα τελειώσουμε με ώρα εδώ. Τι να πω τώρα, τι και να πω, πραγματικά είναι φοβερό, δηλαδή και ακόμα και οπτικά είναι κόσμο, είναι πολύ ωραίο το πιάτο, κοίτα, κοίτα τι ωραίο, όλη η Ελλάδα, όλα τα νησιά, όλη η θάλασσα, όλα τα αρώματα, όλες οι ελληνικές γεύσεις. Όλο το καλοκαίρι. Όλο το καλοκαίρι είναι σε αυτή εδώ τη συνταγή, έτσι. Ακριβώς. Καλή σας όρεξη. Για την μπρουσκέτα με πριάμ και φέτα θα χρειαστούμε 2 μελιτζάνες, 2 κολοκυθάκια, 2 πατάτες, 1 χυμό ντομάτας νατουραλίτο, 2 κρεμμύδια ξερά, 2 σκελίδες κόρδο, 1 κουταλιά της σούπας πετιμέζι, φρέσκο δυόσμο, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, φέτα ορεινό, 4 φέτες ψωμί με προζύμι, ηλιέλαιο για το τηγάνισμα. Πάμε να δούμε βήμα-βήμα πώς φτιάξαμε την μπρουσκέτα με μπριάμ και φέτα. Για τη σάλτσα ντομάτας, σοτάρουμε σε μέτρια θερμοκρασία με ελαιόλαδο, το κρεμμύδι και το σκόρδο. Ρίχνουμε το χυμό ντομάτας, το πετιμέζι, αλάτι, πιπέρι και μαγειρεύουμε σε χαμηλή φωτιά. Τα λαχανικά μας τα κόβουμε σε μικρά κυβάκια και τα τηγανίζουμε σε καυτό ηλιέλαιο μέχρι να ροδίσουν. Στη συνέχεια, τα απλώνουμε σε χαρτί κουζίνας. Περίπου 5 λεπτά πριν σβήσουμε τη σάλτσα ντομάτας, ρίχνουμε τα λαχανικά. Τελειώνουμε με φρέσκο δυόσμο. Ραντίζουμε με ελαιόλαδο τις φέτες του ψωμιού και τις περνάμε από ζεστό τηγάνι. Σερβίρουμε βάζοντας μια φέτα ψωμιού, το μπριάμ, φέτα και συνοδεύουμε με σαλάτα της αρεσκίας μας. Καλή σας όρεξη! Για άλλη μια φορά πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κωνσταντίνο Μπακάλι που ήσουν εδώ και μας έδειξες μια εξαιρετική ελληνική συνταγή. Σε ευχαριστούμε πάρα και πολύ, Κωστή. Τα λέμε στην επόμενη εκπομπή. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, τώρα, σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Κωνσταντίνη, ποιον ευχαριστούμε τώρα? Τον Θέμη Τρικαλιώτη, που και σήμερα ο Θέμης, ο φίλος μας, μας έντυσε πάρα πολύ ωραία εδώ στην εκπομπή και τον ευχαριστούμε. Κάπως και εγώ λίγο νησιώτικα σήμερα, ε. Λίγο έτσι, λευκό, μπλε, σιέλ, γαλανόλευκος, νησιώτικα. Πήγα και εγώ ασορτή με την συνταγή μας, τη δεύτερη. Και φυσικά να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που για ακόμη ένα μεσημέρι ήσασταν εδώ στην παρέα μας και εύχομαι όλα αυτά που σας δείξαμε να σας άρεσαν και να μπείτε στη διαδικασία να τα κάνετε και στο σπίτι σας. Σε μία εβδομάδα θα είμαστε όλοι εδώ η παρέα. Παιδιά, περάσαμε καλά. Μπράβο σας, αυτό θέλω. Να περνάτε και εσείς καλά, να περνάμε και εμείς καλά που είμαστε μπροστά από τις κάμερες και αυτό να βγαίνει προς εσάς τους τηλεθεατές μας. Και εσείς όμως θέλω να περνάτε καλά, έτσι, και να προσέχετε. Και σε μία εβδομάδα όλοι εμείς θα είμαστε εδώ. Να είσαστε και εσείς στην παρέα μας, γιατί έχουμε πολλά ακόμη ωραία και όμορφα πράγματα να σας δείξουμε στην κουζίνα μας. Καλή εβδομάδα. Γεια σας, γεια σας. Yeah.
Η εκπομπή περιείχε τοποθέτηση προϊόντων.